Γεια σου, πρόεδρε. Καυτό με χάσατε! Εδώ είναι το σπίτι μου, τι κάνεις αγάπη μου. Καλά, καλά. Καλά πήγε. Έλα πάνε για το φωτογραφείο και πες στον εθνικό κύριε Κανέζη. Να βγει καλή άντε, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό είναι τη ζωγραφική. Ναι. Κατά στιγμή δυναμικότητα μια ανάγκαση. Μπορεί κάτι να πει, κάτι να πει. Οπότε καλό είναι να υπάρχουν όλοι μαζί. Δεν έρθει η ώρα να μπορεί να τρέξει. Εδώ πρέπει να τρέξει έσπα, εδώ όπως τίποτα. Πέρασε, κοντεύει σχεδόν ένα χρόνο από όταν αναλάβαμε. Θα μέχρι το πέρασε και το καλοκαίρι και δεν τρέχει τίποτα αυτή τη στιγμή. Είναι όλα παγωμένα. Είχαμε πει ότι θα υπήρχε έσπα τώρα το Μάιο. Τελικά δεν υπάρχουν χρήματα, όπως καταλάβαμε, λόγω και Θεσσαλίας και όλη τη κατάσταση. Αυτό για το Δήμο, αυτά και για μικρούς Δήμους που δεν έχουν πόρους. Δεν έχουμε ούτε τουρισμό ιδιαίτερα αναπτυγμένο, προσπαθούμε. Θες να έχεις κάποια εργαλεία να μπορείς να κάνεις πράγματα. Ένα από αυτά είναι και το ΕΣΠΑ, το Πράσινο Ταμείο. Δηλαδή πρέπει και εμείς να τρέχουμε μελέτες που προσπαθούμε, γιατί είμαστε νέα δημοκρατία αρχή τώρα, έτσι έχουμε λίγους μήνες. Από την άλλη, πρέπει να μπορείς να κάνεις και ένα πλάνο, να έχεις ένα όραμα για να κάνεις κάποια πράγματα. Δεν είναι μόνο η καθημερινότητα που εκεί επενδύουμε προς το παρόν. Αυτά. Πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Πρέπει και αυτό που λέγεται περιφέρεια και κράτος να ασχοληθεί περισσότερο μαζί μας, περισσότερο με περιοχές που είναι, τώρα έχεις πρωτεία εδώ, θα στα πει και ο βουλευτής καλά, είναι ο πιο φτωχός νομός ήταν της Ευρώπης, που ίσως συνεχίζει να είναι ακόμα ο πιο φτωχός. Πώς θα γίνει, με ένα μαγικό ραβδί δεν λύνονται όλα. Θέλει βοήθεια από το κράτος και το κράτος να όντως να βοηθήσει. Γιατί από ευχολόγια έχουμε χορτάσει γενικότερα, έτσι. Να γίνουν πράγματα και εμείς να κάνουμε αυτό που θέλει η περιφέρεια, μελέτες. Χωρίς μελέτη δεν γίνεται τίποτα. Παντού, έτσι. Όλοι έχουν δίκιο, αλλά δεν γίνεται να εξελίσσεται δίπλα εδώ η Αλβανία και εμείς εδώ να έχουμε γίνει. Πιστεύω πρέπει το κράτος να σκύψει και σε περιοχές έτσι που είναι δύσκολες. Που είναι και δύσκολες και είναι μακριά από τα κέντρα λήψη αποφάσεων. Πιστεύω, εγώ τώρα πολιτικοί δεν είμαστε, αλλά πολιτικοί δεν είμαστε, αλλά βλέπεις άλλα μέρη να πηγαίνουν μπροστά, έχεις ταξιδέψει κάπου αλλού, έχεις δει και άλλα δύο πράγματα και λες γιατί όχι στον τόπο σου. Όμως η προσπάθεια του τοπικού βουλευτή πρέπει η τοπική εξουσία να σκύψει τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης. Είναι ένα διαχρονικό θέμα. Η κυβέρνηση μας εξασφαλίζει τη σταθερότητα, μας εξασφαλίζει κάποιες εγγύσεις. Πρέπει όμως να είναι μεγαλύτερο το ενδιαφέρον και ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Και κοίταξε τώρα και χρηματοδοτήσεις έχουν εξασφαλιστεί για το ποιο αυτό λέει, οι κρίσεις και τα λοιπά, μην τα ξαναλέμε, ειδικά στην περιφέρεια. Όχι, πολλά έχουμε ένα στιγμή. Γίνανε πάρμα. Όμως, είναι αλήθεια ότι είμαστε με λίγο πιέσεις με τους ομιλητές και οποίες μας δυσκολεύουν. Η πρώτη είναι η αλλαγή του δημοσιονομικού πλαισίου του ευρωπαϊκού. Και καθώς θεωρητικά θα κλείναμε και κλείνουμε την δημοσιονομική προσαρμογή, δηλαδή αυτό το 1,1 πρωτογενές πλεόνασμα, στόχος τώρα είναι να γίνει 2,1, αυτό έχει μια προσαρμογή ακόμα, είναι μια τελευταία δημοσιονομία. Αλλάζει όμως και συνολικά το πλαίσιο και οι στόχοι επαναπροσδιορίζονται, άρα δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρουμε τι στόχους θα έχουμε για το 26, το 27 και τα λοιπά για να γίνουμε ένα πιο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Αυτό δημιουργεί δημοσιονομική απεικονότητα και μας κάνει να είμαστε συντηρητικοί. Και ο δεύτερος είναι ότι τα έκτακτα πια δεδομένα, αυτή που κάνει, δεν είναι πια έκτακτα. Είναι έντονα, είναι κάθε χρόνο σχεδόν και είναι πάρα πολύ δύσκολο να την αντιμετωπιστούμε. Είδατε ότι βάλαμε νέο φόρο αφεκτικότητας στον τουρισμό
αυξάνοντας το αποθεματικό από 300 εκατομμύρια στα 600, αλλά ένας Ντάνιελ είναι 3D. Δηλαδή, δεν είναι, μιλάμε για... Άρα, αυτά τα χρήματα είναι για να αντέχουμε πια τη συνήθη, τα συνήθη γεγονότα. Όχι μέγα φωτιές και να πλημμυρίσει όλη η Θεσσαλία και όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε ζήσει. Άρα, πρέπει να δούμε και τη ζωή πώς θα εξελιχθεί, να ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα δεδομένα και να μην έχουμε τόσο εκτεκτικότητα. Αυτό θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε με πιο άνηση, να ρεφάρουμε να το πέσει και να προχωρήσουμε μπροστά. Και από εκεί και πέρα, πρέπει να δούμε πώς στηρίζουμε τοπική κοινωνία, αδύναμους πολίτες και όλα αυτά, μέσα όμως στο συγκεκριμένο δημοσιονομικό περιβάλλον. Εντάξει. Και εδώ έχει και πόσο μεγάλη σημασία, γιατί έχουμε τον γραμματέα του Ταμείου Ανάκαμψης, πόσο μεγάλη σημασία έχει και η ιδέα του Ταμείου Ανάκαμψης που 3-4 πρωθυπουργοί μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είχαν και κυρίως πόσο σημασία είχε εκείνη τη στιγμή η διαπραγμάτευση, γιατί πήγαινε στα βράχια, να κάνει αυτές τις κινήσεις που έκανε ο Κυριάκος τελικά για να έχουμε αυτό το πολύ σημαντικό ταμείο αυτή την περίοδο. Ποσό χρημάτων σε σχέση με το ΑΕΠ 21 από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχει διαπραγμάτευση που είναι. Το Ταμείο έχει κάποια χαρακτηριστικά διαφορετικά από το ΕΣΠΑ, πέρα από τα χρονοδιαγράμματα και τα ορόσημα της σχόλης. Έχει πολλές οριζόντιες δράσεις. Έτσι, αυτή τη στιγμή δηλαδή χρηματοδοτούνται από προληπτικές εξετάσεις που είναι για τις γυναίκες για το καρκίνο. Έτσι, που θα πρέπει στους άντρες, θα έχουν πάσει όλες τις γυναίκες SMS. Έχουμε 20.000, έχουμε βρει ένα σε προκατακτικό στάδιο και πάει πολύ καλά η θεραπεία τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε το ψηφιακό φωτιστήριο που τώρα το αρχίζει με το πειρατάκι, το πληθυντικός, και θα μπορούμε να γίνουν ψηφιακά φωτιστήρια για όλες τις τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου. Τώρα φτιάξαμε το ε65, το κομμάτι που είναι Λαμία Καραμπάκ, που αλλάζει τα δεδομένα σε όλη την κεντρική Ελλάδα. Αυτό θα προχωρήσει και μέχρι το 25 θα ενωθεί με την Εγνατία. Οπότε θα μπορείς να πηγαίνεις η Ουμενίτσα Βόλο σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Ό,τι περνάω Εντάξει. Έλα να μας πεις τι κάνουμε. Λοιπόν, εδώ είναι μια δημιουργείται μια μονάδα, η πιο σίγουρη πιστεύω ότι θα δημιουργεί καλά στην Ελλάδα ούτως ή άλλως, αλλά είναι σε όλη την Ευρώπη. Είναι συνολικής επιφάνειας 15.000 τετραγωνικά, θα είναι όλα indoor, τους λένε όλα εσόπιστα. Καλά. Εδώ θα έχουμε μια φαρμακευτική κάναβη, από την οποία το τελικό πρόβλημα είναι χάπι, υπόθετο, στρέλια της φαρμακευτικά κάναβη. Τον αμφό, εμείς και τα λαδίκια, θα κάνουμε τα extraction και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην πώληση, κυρίως στην Γερμανία. Εκεί έχουμε τις εταιρείες μας και έχουμε πελάτες γύρω στα 14.000 φαρμακείες, στη Γερμανία μόνο. Άρα τελικό πρόγραμμα. Τελικό πρόγραμμα και για τα φαρμακεία. Σωστά. Ελπίζουμε, είναι στο σχέδιο σε ένα χρόνο και κάτι από τώρα να έχουμε 200 άτομα προσωπικό εδώ σε δύο πάρτες. Όταν τελειώνει δηλαδή εδώ τα κατασκευαστικά. Αυτό σε ένα μήνα θα τελειώσει όλα τα δύσκολα, τελειώσει. Κάτω υπονομές και αυτά δηλαδή. Οπότε τώρα τα μεταλλικά μπήκανε, χωρίσματα και ξεσανίδες. Δημήτρη, και ναι, και αυτά είναι μηχανικός. Άρα εδώ μέσα γρήγορα θα κλείσει. Όλα πολύ γρήγορα. Στο επόμενο μήνα θα έχουμε τελειώσει τα... Αυτό είναι δύο όροφοι ή τρεις. Θα έρθει και πατάρι από πάνω. Το τρίωροφο θα γίνει εκεί το κάτω. Θα γίνει σταυρός ουσιαστικά.
στο χώρο εδώ θα ήταν το πρώτο χώρο, το μισό διάδρο. Και η παραγωγή που θα είναι, στο μεγάλο και στο πέρα. Στο μεγάλο θα γίνεται ένα στο πέρα εδώ του σπιτού, μαζί με το σπίτι που θα πάμε να φέρουμε και στο κάτω θα είναι το μισό. Το αρχικό σχέδιο ήταν στα 10 εκατομμύρια, αλλά αυτό είναι το αρχικό σχέδιο. Και το μεγαλώσαμε και οι shareholders, οι οποίοι είναι όλοι Γερμανοί, εκτός από έναν ο οποίος είναι από τη Ρουμανία, της Ιταλίας και είναι Ισραηλινός, και εγώ από το οποίο θα γίνεται στους πάνω ορόφους, όλα θα είναι σε ορόφους, θα σας δείξω και σας δείτε μετά, όλα θα είναι το εργοστάσιο, θα είναι πολύ μεγάλη. R&D θα υπάρχει καθόλου ή... Ορίστε. R&D δεν θα υπάρχει. Και αυτό θα το έχουμε και στην επόμενη επένδυση, η οποία θα γίνει στην Άρτα, δυστυχώς δεν έβρισκα το χώρο, και θα είναι μια καλή επένδυση. Θα περάσει από τα πλάι σκληρή και θα είναι παραγωγή γενοσύμων, αλλά με Κινέζους αυτή τη φορά. Αλλά με Κινέζους. Το ρεύμα θα το παίρνουμε από φωτοβολταϊκά και από το Δημήτρη. Μπράβο. Όχι, αυτά δεν είναι. Γι' αυτό είναι μόνο οι δύο σκληρέ να παίρνουν τα φωτοβολταϊκά. Α, και 7,5-6. Από φωτοβολταϊκά συνδυαζόμενα με βαταλίδες. Αύριο, ναι. Και ηλεκτροδιαστήσαμε την αερίου, γιατί αερίου, γιατί το εργοστάσιο αυτό χρειάζεται 2,5 μεγαβάτ ενέργεια σε πλήρη ισχύ και εμείς έχουμε 6 στη διάθεσή μας. Άρα μπορούμε και να χαρίσουμε στην περιοχή, δεν μας αφήνει η ιδέα όμως, έτσι υπάρχει πρόβλημα. Ναι, πολύ πολύ. Ευχαριστώ. Ναι. Εδώ θα είναι στη γωνία τα ταλωτικά φυτά. Θα έχουμε και την αποθήκη των εγγύων προϊόντων, τα οποία προϊόντα και θα έχουμε διάφορες άλλες προϊόντα, υποχρεώντα και είναι κατάλληλος ο χώρος εδώ για τα ταλωτικά, γιατί θα έχουμε και τις κατάλληλες θερμοκρασίες. Ναι. Εδώ έχεις τη... ναι. Εδώ είναι το φυσά, ουσιαστικά εδώ είναι το εργοστάσιο, εδώ είναι τα clean rooms, έτσι λεγόμενα. Εδώ οι χώροι στους οποίους είναι το ασανσέρ εδώ πέρα, δίπλα είναι τα του γραφείου. Πρεπαρέσιμο για να πεις. Ακριβώς, για να πεις. Και εδώ είναι τα γραφεία. Και θα υπάρχουν όλα με ειδικές... αυτό είναι μόνο το ισόγειο βέβαια, δεν την ναι, το, τους άλλους ορόφους. Εδώ έχεις τρεις ορόφους, εδώ έχεις δύο. Και εδώ θα έχεις πατάρι. Ναι, σε όλα θα χρησιμοποιήσω το μακαράκι. Shandong. Shandong. Δεν ξέρω αν την ξέρετε. Είχα φέρει βέβαια εδώ και τους δύο. Αυτοί μοιάζουν με εκείνες.